Στην προηγούμενη μας τηλεοπτική συνέντευξη είχαμε πει ότι τα κέντρα κράτησης των μεταναστών μετατρέπονται σε κέντρα φιλοξενίας. Πώς προχωρά αυτή η διαδικασία, διότι ακούσαμε ότι βγήκαν κάποιες πληροφορίες ότι ξαναπάνε κάποιοι σε αυτά. Κοιτάξτε, αυτό που είχαμε πει είναι ότι τα κέντρα κράτησης αυτά σταδιακά θα αποσυμφορηθούν. Βεβαίως, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που είχαμε εκδώσει με τον κύριο Πανούση στις 17 Δευτέρου, είχαμε πει ότι θα βγουν όσοι βρίσκονται μέσα στα κέντρα κράτησης μέχρι 6 μήνες. Αυτοί που είναι λιγότερο από 6 μήνες θα μείνουν. Αυτή ήταν η συμφωνία μας. Ναι. Στη συνέχεια θα βλέπαμε ποια από αυτά τα κέντρα κράτησης μπορούμε να κλείσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Πρώτον, δεν νοείται χώρα που να μην έχει κέντρο κράτησης. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Γιατί υπάρχουν κατηγορίες αλλοδαπών που δεν μπορούν να μην κρατούνται. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και οι πρόσφυγες, όταν υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση ότι απειλούν την εθνική ασφάλεια, πρέπει να κρατούνται. Σας λέω μια κατηγορία για την οποία ο νόμος 3907 λέει ότι οι αιτούντες άσυλο πρέπει να είναι ελεύθεροι ή να φιλοξενούνται στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας. Επίσης και διάφορες άλλες κατηγορίες που είναι ύποπτη φυγής και υπάρχει κάποιος λόγος για τους οποίους πρέπει να κρατηθούν. Δεύτερος λόγος είναι ότι αυτά τα κέντρα κράτησης υπάρχουν και για έναν επιπλέον λόγο πρέπει να μείνουν, γιατί έχουν εκταμιευθεί από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν τα κλείσουμε πρέπει να κάνουμε διορθωτική κίνηση στον προϋπολογισμό και να επιστρέψουμε χρήματα. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνεστε, δεν μπορούμε εμείς σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε να επιστρέψουμε χρήματα, γιατί εμείς ζητάμε χρήματα και κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία για να ανοίξουμε τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας και τα κέντρα πρώτης υποδοχής, που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά πρέπει να κάνουμε. Έχετε εικόνα μέχρι στιγμής πόσοι άνθρωποι έχουν φύγει από αυτά τα κέντρα τα οποία ανοίξατε? Και κάτι ακόμα, εάν αυτό που μας λέγατε την προηγούμενη φορά ότι θα δημιουργηθούν, θα δεσμευτούν σε εισαγωγικά πολυκατοικίες ή σπίτια που κάποιος θέλει για να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι εντός του αστικού ιστού, του οικιστικού ιστού, εάν αυτό προχώρησε? Αυτό, κοιτάξτε, αυτό για να γίνει πρέπει να βρούμε τα κονδύλια. Αυτό για τα διαμερίσματα, τα μικρά παλιά ξενοδοχεία και τις μικρές ιδιωτικές κλινικές. Δεν μπορεί να έχουμε χρήματα τώρα στα ταμεία για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Άρα αυτό μπαίνει για το μέλλον, δηλαδή μπαίνει για μετά τον Ιούνιο. Εικόνα από όσοι άνθρωποι έχουν φύγει από τα κέντρα? Αυτή την έχουμε, είναι πάνω από τους μισούς. Έχουν με τη σταδιακή, ήταν δηλαδή 3.500 και έχουμε φτάσει στο 1.400 αριθμό. Κυρία Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν άρχισαν να απελευθερώνονται, να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τα κέντρα κράτησης, υπήρχε μια εικόνα ότι πήγαιναν στην Ομόνια, τους άφηναν τα λεωφορεία, τέλος πάντων τα κανάλια είχαν καταγράψει ανάλογες εικόνες. Έχετε εικόνα πώς διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι και πώς έχουν τα προστοζήν? Κοιτάξτε, πολλοί από αυτούς, καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι κατοικούσαν στην Ελλάδα και 10 και 11 χρόνια. Είχαν λοιπόν στέγη, είχαν σπίτι, είχαν δουλειά, επέστρεψαν εκεί. Α, μάλιστα. Άλλοι βοηθούνται από ομοεθνείς τους και φιλοξενούνται στα σπίτια ομοεθνών. Άλλοι δεν γνωρίζω πού έχουν πάει, γιατί δεν είχαμε δυστυχώς ανοιχτές δομές για να τους φιλοξενήσουμε εμείς. Τώρα, για το γεγονός ότι μαζεύονται στα κέντρα των πόλεων, πρέπει να ξέρετε ότι κυρίως αυτοί που προέρχονται από τις χώρες όπως Πακιστάν, Μπαγκλαντές κλπ, αυτοί στις χώρες τους ζουν στους δημόσιους χώρους. Εκεί γίνεται το εμπόριο, εκεί γίνονται οι κοινωνικές συναναστροφές και μάλιστα όταν πάμε εμείς τουρίστες στις χώρες τους, αυτό μας αρέσει, το πολύβουο παζάρι όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε αυτούς τους δημόσιους χώρους όλοι μαζί. Ακόμα και σε κέντρα φιλοξενίας να τους πάμε και σε διαμερίσματα να τους νοικιάσουμε, αυτοί θα πηγαίνουν στους δημόσιους χώρους. Πάντως, είναι μέρος της κουλτούρας τους. Ασκήθηκε κριτική κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία
ότι πάνω που είχαν. Το, ξέρω. Το ξέρετε. Καθαρίσει τα κέντρα, ότι γεμίζουν είχε, πάλι. Το ναι. κέντρο ότι είχε αποσυμφορηθεί τέλος πάντων. Αλλά την εγώ παρουσία. Πέρασα επανειλημμένος και καλό είναι να περάσετε κι εσείς. Δεν υπάρχει αυτό. Πάνε κάποιες ώρες και μετά πάνε σπίτια τους. Είναι αυτό μέσα στην κουλτούρα τους. Δεν είναι για να απειλήσουν κανένα. Δεν είναι για να κάνουν κάποια παραβατική συμπεριφορά. Είναι η κουλτούρα του να είμαι στο κέντρο της πόλης και να παρακολουθώ εκεί που είναι το πολύβουο τμήμα της πόλης. Αυτό κάτι, είναι. Κάτι δεν άλλο, είναι κυρία κάτι απειλητικό. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Με αυτή την εγκύκλιο που είχε αποκαλύψει ο Sky, που είχε βγει από την ελληνική αστυνομία, είχε δημιουργηθεί εικόνα ότι η σχέση σας με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Προστασίας του Πολίτη, συγγνώμη, τον κύριο Πανούση, δεν ήταν και πολύ καλές. Έχουν αποκατασταθεί τέλος πάντων οι σχέσεις σας. Ή θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, αν θέλετε. Δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Ναι, ευχαρίστως. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό που είναι σε εκκρεμότητα είναι να συναποφασίσουμε με βάση τις αρμοδιότητες που έχει ο καθένας πώς θα πορευτούμε στο μέλλον. Γιατί δεν έχουμε κλείσει όλα τα ζητήματα. Στις 17 Δευτέρου αποφασίσαμε τι θα γίνει με τα κέντρα κράτησης. Μάλιστα. Όμως η μεταναστευτική πολιτική έχει πολλά ζητήματα. Προσεχώς θα συμφωνήσουμε και θα χαράξουμε ένα σχέδιο, ένα, ας πούμε, πώς να το πω, ένα πλάνο. Υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων με, με τον κύριο Πανούση? Όχι, καθόλου. Είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες, δεν έχετε θέματα Βεβαίως. Τέτοια. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να τις διαχωρίσουμε, να διαχωρίσουμε τους ρόλους μας, ώστε να μην υπάρχει στο μέλλον καμία έτσι, προβληματική σχέση μεταξύ μας και να ξέρει ο καθένας πώς πορεύεται. Και κυρίως, επειδή είναι ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής, να τα αποφασίσουμε και σαν κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαν κυβέρνηση επίσης, επειδή αναφερθήκατε πριν και στους μετανάστες που ήταν εδώ 10-11 χρόνια, όλοι περιμένουν αυτό το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια. Πότε θα το δούμε αυτό το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια? Την άλλη εβδομάδα θα βγει στη δημόσια διαβούλευση. Την άλλη εβδομάδα βγαίνει στη δημόσια διαβούλευση αυτό. Μάλιστα. Μαζί με τις τροποποιήσεις στον κώδικα μετανάστευσης, που η ζωή έδειξε ότι κάποιες διατάξεις δεν περπατάνε, αλλά δημιουργούν προβλήματα. Θα τις δείτε και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να εξηγήσω και τις διατάξεις για την Ιθαγένεια. Κυρία Υπουργέ, έχετε ανοιχτό μικρόφωνο εδώ, γνωρίζετε. Στην εκπομπή μας έχετε ανοιχτό μικρόφωνο. Οπότε, μόλις τα δεις σε δημόσια διαβούλευση, αυτό το νομοσχέδιο περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Πριν κλείσουμε, άλλο ένα ερώτημα. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες το έχετε συζητήσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε κυβερνητικό επίπεδο? Όχι, με τους πρώτους που θα το συζητήσω πριν βγει στη δημόσια διαβούλευση θα είναι οι σύμμαχοί μας στην κυβέρνηση. Το περιμένουμε και σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.